Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης ως υπεύθυνος για τα αδέσποτα της πόλης δαπανά για τη φροντίδα τους ετησίως περί τις 100.000 ευρώ. Το καταφύγιο που υπάρχει στο Δωρικό βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Πρασίνου και Καθαριότητας Χρήστος Γιώγα, τόσο όσον αφορά στην κτηριακή του υποδομή όσο και στις υπηρεσίες που παρέχει. Παράλληλα, έχει διπλασιαστεί η δαπάνη χρημάτων για τα φάρμακα και τις τροφές των ζώων, ενώ τον τελευταίο χρόνο έχουν μοιραστεί σε φιλόζωους περισσότερα από 500 σακιά τροφών. Υπάρχει ακόμη η σκέψη από το Δήμο να δοθεί ένας χώρος στους φιλόζωους, όπου θα φιλοξενούνται αδέσποτα που χρήζουν ιδιαίτερης μεταχείρισης. Στο επόμενο διάστημα, πολύ γρήγορα, είναι σε εξέλιξη ο διαγωνισμός. Θα τοποθετήσουμε μέσα στον ιστό της πόλης 5 με 7, πιθανόν να είναι 5 ή 7 συσκευές ανακύκλωσης, οι οποίες θα χρησιμοποιούνται συγχρόνως και για πότισμα και τροφή για τα ζώα. Είναι οι γνωστές ταΐστρες, ποτίστρες που θέλουμε για τα αδέσποτα. Είναι μια σημαντική εξέλιξη. Ο Δήμος μας θα είναι και εδώ πρωτοπόρος. Σε ό,τι αφορά το θόρυβο που γίνεται τελευταία και έχει να κάνει με τις φόλες, θέλω να πω ότι εμείς σαν Δήμος και η συγκεκριμένη Αντιδημαρχία κάνει ό,τι προβλέπει η νομοθεσία. Όλες τις απαραίτητες ενέργειες τις κάνει για να φτάσει η υπόθεση στην αστυνομία και στην εισαγγελέα, στις διοκτικές αρχές. Από εκεί και πέρα είναι αρμόδια η αστυνομία, η οποία θα κάνει τους ελέγχους ή οτιδήποτε άλλο χρειάζεται. Το τελευταίο διάστημα έχουν κατασκευαστεί πινακίδες προς εκφοβισμό όσων διάκυνται εχθρικά προς τα ζώα, 4 πινακίδες που θα τοποθετηθούν στην περιοχή των Δικέλων με επόμενο στόχο την περιοχή του Παρμενίωνα και όπου αλλού κριθεί αναγκαίο σύμφωνα πάντα και σε συνεννόηση με τους φιλόζωους. Στις πινακίδες αναγράφεται το εξής κείμενο: «Θανάτωση από δηλητηριασμένα δολώματα, φόλες και κακοποίηση ζώων τιμωρείται με φυλάκιση από 1 έως 5 χρόνια και 30.000 ευρώ πρόστιμο». Έχουμε έρθει σε επικοινωνία με φιλόζωους, τους οποίους θα πω για ακόμη μια φορά δημόσια ότι τους ευχαριστώ. Πραγματικά είναι εξαιρετική ο τρόπος που δουλεύουν και η επιτυχία, αν υπάρχει στο Δήμο της Αλεξανδρούπολης, που νομίζω ότι υπάρχει σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των αδέσποτων, σε μεγάλο ποσοστό, στο μεγαλύτερο, οφείλεται στην καλή συνεργασία και στη διάθεση και το ζήλο που έχουν οι φιλόζωοι. Σε συνεργασία με τους φιλόζωους, επισκεφθήκαμε τον αστυνομικό διευθυντή για μια συζήτηση, την εισαγγελία. Φέραμε στην Αλεξανδρούπολη και πήγαμε στην περιοχή Δικέλων, όπου εκεί υπήρχε ένα έντονο πρόβλημα με τις φόλες. Το σκύλο το γνωστό, ο οποίος είναι ανιχνευτής. Με τη συνοδεία τη δική μου, των φιλόζων και της αστυνομίας. Κάναμε ελέγχους, χτυπήσαμε πόρτες, ανοίξαμε σπίτια, κάναμε ό,τι προβλέπετε. Στο μέλλον προσανατολιζόμαστε να κάνουμε και μία ημερίδα με το σκυλί αυτό, με τον ανιχνευτή, με κάποιους εξειδικευμένους στο χώρο που μπορούν να λειτουργήσουν και να μας βοηθήσουν για να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα.